centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Πάμε λίγο στον κύριο Ζέγα. Κύριε Ζέγα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ναι. Λεωνίδα μου, τι γίνεται ακριβώς εκεί με αυτό το θέμα? Με τους Ρωμά σχετικά ρωτάς, ωραία. Ναι. Γιατί θα μπορούσα να σου πω και την εικόνα που έχω και για τον υπόλοιπο κόσμο. Θα μας το πεις και για τον υπόλοιπο. Ναι, θα μας πεις και την εικόνα την υπόλοιπη, φυσικά. Βεβαίως. Εκεί με τους Ρωμά, βέβαια, αυτό τον καιρό δεν κατέβηκα, γιατί έχουμε την καραντίνα, δεν μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια. Ναι. Αλλά εδώ. Φίλοι μας πάντως από άλλα μέρη και τώρα μόλις μας έλεγαν ότι στο Μανιάκι εκεί γυρνάνε για σίδερα, δεν ξέρω. Πώς γίνεται κοιτάξτε, αυτό? Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι από τους Ρωμά που είναι στην καραντίνα. Μήπως είναι από κάποιους άλλους, από κάποια άλλη περιοχή στην Καστοριά? Προφανώς θα είναι από κάποια περιοχή της Καστοριάς, γιατί πάντα υπήρχαν και άλλοι. Και αλλού εκτός από Κολοκύθου. Μπράβο, λογικό, ακριβώς. Μάλιστα. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι εκεί κοντά είναι το μπλόκο που κάνουν για όλο πάντως, το κόσμο. Πάντως, ακόμη και γι' αυτό. Ακόμη και γι' αυτό που λες τώρα. Να, είναι, να μένουν κάπου αλλού ή αν έχουν κάπου αλλού που μένουν. Επιτρέπεται αυτό? Δεν το ξέρω. Όχι, νομίζω δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται, παιδιά, συγγνώμη. Ναι. Για να μας πεις τώρα εκεί. Είναι παράνομο, προφανώς είναι παράνομο, γιατί δεν είναι κάτι delivery, δηλαδή που θα σου φέρει κάτι χρήσιμο. Ακριβώς, είναι ότι μαζεύει σίδερα. Βέβαια και αυτό είναι εργασία, θα μπορεί να θεωρηθεί, αλλά εν πάση ακριβώς, ναι, είναι μέσα στα πλαίσια αυτά που είναι απαγορευμένα, δηλαδή που έχουν σταματήσει να κινούνται. Επειδή, Λεωνίδα, έχεις ασχοληθεί όμως με τους Ρώμα, περίπου πώς είναι στον καταβλισμό της Κολοκυθούς αυτή τη στιγμή? Τελευταία απογραφή που είχα κάνει με τα παιδιά, τα νεογέννητα που είχαν βγει, δηλαδή αυτό μπορώ να σας το πω. Γεννάνε και πολύ, ναι. Πρέπει να είχαμε φτάσει στα 38. 38 άτομα. 38, αλλά μια οικογένεια με 5 άτομα εγκατέλειψε τις σκηνές εκεί πέρα και έχει αγοράσει ένα χωράφι στην Κολομιά και εγκαταστάθηκαν εκεί. Κάνανε δηλαδή. Άλλαξαν μέρος, μάλιστα. Άλλαξαν μέρος, ναι. Οπότε από τους 38 αναφέρεσουν 5. Είμαστε στους 33. Αυτούς τους ανθρώπους πώς ενημερώθηκαν εκεί? Τους πήγε κάποιος, τους ενημέρωσε ότι δεν πρέπει να βγαίνουν, δεν πρέπει να κινούνται, δεν πρέπει να μένουν στα σπίτια τους? Σπίτια τους, τέλος πάντων. Ναι, στις παράγκες εκεί τώρα, στα παραπήγματα εκεί τώρα. Για αυτούς είναι παλάτια τους, μπορώ να πω. Για αυτούς είναι παλάτια. Ερχόταν εδώ πέρα, μιλούσα εγώ με τον καπετάνιο. Το ξέρω ότι έχεις ιδιαίτερες σχέσεις, γι' αυτό παίρνω και εσύ. Πραγματικά είχα και θα έχω πάντα μαζί τους. Με τον Παναγιώτη, τον αρχηγό τους εκεί, τον Captain Familia που λέμε, είχα πάντα. Ο Πάτερ Familia είναι ο Παναγιώτης εκεί? Είναι ο Παναγιώτης. Έχει τηλέφωνο? Αχ, αυτή την ώρα δεν το έχω, Χρήστο. Δεν πειράζει, θα μου το βρεις, γιατί θέλω να μιλήσω μαζί τους. Ναι, και με κάποιο τρόπο θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή. Ωραία. Ναι. Και. Είχε ενημερωθεί και εγώ τον είχα ενημερώσει να προσέχουν τις κινήσεις, να μην τρέχουν τα παιδιά από εδώ από εκεί. Πώς το πήραν, Λεωνίδα, γιατί ξέρεις χθες, λογικά είδες τις σκηνές από τη Λάρισα. Τους πήραν στο κυνήγι, χαρδαλιά και τσιότερα. Ναι, ήταν απίστευτες σκηνές, με ξεχρίωσαν και εμένα. Παρόλο που έχω καλές σχέσεις μαζί τους, σε αυτές τις εικόνες δεν θα ήθελα να τις δω. Γιατί πιστεύουν ότι οι Ρωμά δεν πιάνουν, δεν κολλούν κορονοϊό? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τώρα μιλούσαν για άλλους αποκλεισμούς, ότι θέλουν να τους αποκλείσουμε από την κοινωνία. Μα τι να τους αποκλείσουμε, ρε παιδιά? Μισό λεπτό. Είναι απαράδεκτες οι σκηνές τους. Εδώ δεν έχει τέτοια ανυπακοή. Βέβαια, προχθές, επειδή είμαι πάνω εδώ στον δρόμο που, όταν και, που δεν έχει τώρα καθόλου κίνηση, άκουγα, πήγα να κάνουν ένα παρόμοιο γλέντι, όπως έγινε εκεί στην Λάρισα. Δηλαδή, ακουγόταν κάποια μουσική, αλλά όχι πάνω από 10 λεπτά. Τη Λάρισα έκλεισε. Γιατί βάζουν τραγούδια το βράδυ. Δεν ξέρω αν στείλουν πάρτι σαν τη Λάρισα. Ξέρεις, τη Λάρισα είδες την πάρτι. Αυτό θα ήθελα να κάνουν. Οι άνθρωποι είναι του κλεντιού. Θα ήθελα να το κάνουν αυτό, αλλά νομίζω ότι τους σταμάτησαν έγκαιρα. Άρα λοιπόν, άκουσες και εσύ να παίζουν τσιφτετέλια στον καταβλισμό. Ναι. Αλλά για πολύ λίγο, για μετά από ένα 10 λεπτά, ένα τέταρτο σταμάτησαν. Ναι, ένα δεκάλεπτο ήταν. Ναι. Ένα δεκάλεπτο. Μάλιστα. Ναι. Σταμάτησαν, γιατί σας λέω, υπάρχει ασυνόμευση. Πραγματικά υπάρχει. Ναι. Οπότε νομίζω ότι αντιμετωπίζονται. Και εξάλλου δεν είναι πολλά άτομα. Είναι από μια οικογένεια προέρχονται όλοι. Αυτούς τους βασικούς κανόνες. Γιατί εδώ τρομάζαμε να βρούμε ένα αντισηπτικό. Τρομάζαμε να βρούμε ένα πράσινο σαπούνι. Ναι. Τρομάζαμε να βρούμε ένα. Πώς το λένε, ενόπνευμα. Μια μάσκα, γάντια. Αυτά τα υλικά, από αυτά τα υλικά προστασίας, αυτοί οι άνθρωποι έχουν, Λεωνίδα. Χρήστο, αν δεν τους έχει πάει κάποια πρόνοια, κάποια. Ούτε κατά διάνοια, έτσι. Ούτε κατά διάνοια. Ούτε σαπούνι δεν θα έχουν. Ναι.
αν έχουν κάποια απορριπαντικά για τα ρούχα τους, γιατί τα πλένουν τα ρούχα τους. Από εκεί και πέρα τα στοιχειώδη αυτά που λες αποκλείεται να τα έχουν. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Ναι, ναι. Λοιπόν, Λεωνίδα, δεν ξέρω, αλλά με κάποιον τρόπο να έρθουμε λίγο σε επαφή, γιατί τα ερωτήματα που γεννιούνται είναι πολλά. Αυτό που μας λες είναι ότι δεν μπορεί να έχουν όλα αυτά τα είδη τα προστατευτικά. Μας λες ότι πήγαν να κάνουν ένα πάρτι εκεί με μουσικές, αλλά κάποιος τους ειδοποίησε και το κλείσαν γρήγορα. Το σταμάτησαν, αλλά δεν τους βλέπεις επίσης να κινούνται με τα ντάτσουν και τα λοιπά στις... Εδώ μέσα στο χωριό, στο χωριό πάντως όχι. Δεν κινούνται. Συνήθως είχαν αυτοί εδώ το χωριό και το δασάκι της Μεσοπταμίας που πηγαίνανε. Εκεί αποκλείει τώρα, δεν πάει κανένα. Ναι, 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 ναι. Και τώρα αυτά που μου λες για το μανιάκι από εκεί πέρα... Ίσως είναι κάποιοι άλλοι που, δεν, που είναι εκτός κολοκυνθούς. Δεν θεωρώ πιθανό να περνάνε, γιατί ξέρεις, έχουν ένα δρόμο κάτω από το Βυζινάδικο του φίλου του Μάκη. Ναι. Που από εκεί περνάνε, δηλαδή ναι. Δεν περνάνε ακριβώς πάνω από τον μπλόκο στην γέφυρα. Ναι. Αλλά η αστυνομία είναι πάρα πολύ κοντά και νομίζω ελέγχονται εύκολα. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι δηλαδή που μπορεί να φύγει ανεξέλεγκτο. Ωραία. Λοιπόν, Λεωνίδα μου, σε ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω πραγματικά να έρθω σε επαφή, μαζί τους. Δώσε πριν κλείσει και την εικόνα. Περιμένετε κι εσείς την Κολοκυνθού που δεν έχει κανένα κρούσμα αλλά είναι σε καραντίνα, είναι από τα, όπως και το Καλοχώρι παραδείγματος χάρη. Περιμένετε πώς και πώς Δευτέρα Τρίτη να ακούσετε τις ανακοινώσεις. Δεν ξέρουμε αν θα γίνουν Δευτέρα ή Τρίτη, πάντως σίγουρα θα γίνουν ή Δευτέρα ή Τρίτη, για παράταση της καραντίνας ή για μη παράταση ή για διακοπή της καραντίνας. Με πόση αγωνία το περιμένετε αυτό, εκεί, Λεωνίδα? Κοίταξε, ο κόσμος εδώ, έχω την εντύπωση με όσους μιλάω, τους κοντινούς γείτονες που έχω από τα μπαλκόνια που μιλάμε, όλοι είμαστε προετοιμασμένοι για άλλη μια εβδομάδα. Για άλλη μια εβδομάδα είστε όλοι, Ναι, ναι. Και βλέπω ότι και οι δομές έχουν οργανωθεί, δηλαδή η βοήθεια στο σπίτι φέρνει τα φάρμακα εκεί. Ναι, καθένα, ναι, ναι. Κάποια έλλειψη σε ξύλα που είχαν κάποιες οικογένειες που δεν είχαν ξύλα για θέρμαση φέρανε. Δηλαδή γίνονται βήματα και διευκολύνει του κόσμου. Νομίζω άλλη μια εβδομάδα θα αντέξουμε. Θα αντέξουμε. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν λέτε ότι περισσότερο έχετε πιστέψει εκεί ότι θα πάτε για άλλη μια εβδομάδα καραντίνας. Μάλιστα. Έτσι, ναι. Έτσι. Ότι θα πάει άλλη μια εβδομάδα παράτηση. Αυτό. Ωραία. Ευχαριστώ όπως πάρα πολύ. Όπως έγινε και σε άλλες περιοχές, όπως και στην Αδραγασιά, όπως και στον Εχίνο κτλ. Ακριβώς αυτό, ναι. Λεωνίδα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Χρήστο μου, γεια σου. Να είσαι καλά. Θα περιμένω λίγο του Πάτερ Φαμίλια, του Παναγιώτη, των Αθηγάνων, του νομού Καστοριάς, να τον έχουμε στην γραμμή. Ότι μέχρι τη Δευτέρα θα προσπαθήσουμε. Άντε να δούμε. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Κύριε Λιάμη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, καλά εσείς. Βλέπουμε, εδώ ξα το Θεό, μέχρι στιγμής τα καταφέρνουμε. Ναι. Και λίγες μέρες ακόμα να τα καταφέρουμε όλοι μας. Πριν από λίγο είχαμε, πριν πάμε στο θέμα αυτό, πριν από λίγο είχαμε πολλές παρεμβάσεις από τους φίλους μας για το πώς οι Ρωμά βγαίνουν από τον καταβλισμό της Κολοκυνθούς, που έτσι κι αλλιώς είναι σε καραντίνα, τους βλέπουν σε διάφορα και χωριά και στην πόλη στους κάδους. Και επειδή έχετε άμεση σχέση με τους κάδους, θέλω να μας πείτε πώς βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν το γνωρίζω, κύριε Νατσούλη. Και εγώ το έχω παρατηρήσει ότι βγαίνουν. Μισό λεπτάκι, γιατί εδώ αυτό δεν είναι αστείο θέμα, πραγματικά, κύριε Λιάμη. Ναι. Όταν 5.500 κόσμος τραβάει τα πάνδυνα και δεν μπορεί να βγει από το σπίτι του, δεν μπορεί κάποιοι άνθρωποι, βρίσκοντας κάποιες τρύπες σε αυτό το κομμάτι, να βγαίνουν και να κυκλοφορούν σε κάδους και δεν ξέρω πού αλλού. Έτσι ακριβώς, έχετε δίκιο. Αλλά δεν είναι θέμα του Δήμου αυτό. Αυτό είναι θέμα της αστυνομίας. Ο Δήμος δεν μπορεί να περιφρουρεί τους κάδους και το ωράριο, ποιος βγαίνει και ποιος όχι. Θέλω το να... έχουμε παρατηρήσει και εμείς αυτό με τους Ρωμά. Τους έχετε όμως ειδοποιήσει την αστυνομία? Κοιτάξτε, ναι, είμαι ο αντιδήμαρχος, τους βλέπω στους κάδους. Και στείλαμε και επιστολή στους Ρωμά εκεί που τους λέμε ότι πρέπει να μένουν μέσα, ρε παιδί μου, κτλ. Ναι. Ζητήσανε μια απολύμανση, πήγαμε, τους κάναμε. Ναι. Δύο φορές κιόλας. Δύο φορές κάνατε απολύμανση. Ναι, ναι. Αλλά δεν συμμορφώνονται, εντάξει. Ναι, αλλά αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει πολλούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, κύριε Λιάμη. Ναι. Είναι, πραγματικά συμφωνώ. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Αν εκεί δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν λίγο από μια περιοχή καραντίνας, τι να κάνουμε? Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Ναι, λίγο η αστυνομία πρέπει να το δει άμεσα αυτό. Έχετε εντοπίσει την τρύπα που βρήκαν για να βγαίνουν στον έξω κόσμο? Όχι, όχι, όχι. Μας έχουν πει ότι υπάρχουν κάτι παράδρομοι και κάτι αυτό πίσω από τη Λεύκη, λέει, και τα λοιπά. Από εκεί πρέπει να βγαίνουν.
Δεν ξέρω τι να σας πω. Οι Ρωμά βγαίνουν κανονικά από το δρόμο τους. Δεν νομίζω να πηγαίνουν από πίσω. Όχι, δεν νομίζω. Από το δρόμο είναι το μπλόκο. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουν από εκεί. Δεν γίνεται να φύγουν από εκεί. Αποκλείεται να φύγουν από εκεί. Είναι το μπλόκο. Δεν το γνωρίζω, κύριε Ρασούλη. Δηλαδή, γνωρίζω, άμα βγαίνουν και από τον μπλόκο, τι να πω. Σηκώνει επιστήμη τα χέρια ψηλά. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να βγαίνουν. Είμαστε τόσο πιεσμένοι και με τις απολυμάνσεις και με τους κάδους και με τα απορρίμματα που αυτό δεν το κοιτάμε καν τώρα. Δεν μπορούμε να κοιτάξουμε και αυτό. Πάντως, επαναλαμβάνω, καλό θα ήταν, θα το δούμε και από εβδομάδα αυτό το θέμα, όντως, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε με αυτούς τους ανθρώπους, με τον Πάτερ Φαμίλια εκεί, τον Παναγιώτη, και θέλω λίγο να ακούσω από αυτούς τους ανθρώπους γιατί βγαίνουν, πώς βγαίνουν και αν έχουν αντιληφθεί την κρισιμότητα της κατάστασης. Από ό,τι φαντάζομαι δεν την έχουν αντιληφθεί. Δεν το έχουν πάρει στα σοβαρά και το αν θέμα, δεν νοιάζονται για την ίδια τους στη ζωή, ξέρετε, υπάρχουν και άλλοι έξω που νοιάζονται. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Συμφωνώ. Δεν γίνεται έτσι. Συμφωνώ. Γι' αυτό και εμείς έχουμε σκύψει πάρα πολύ στις απολυμάνσεις. Κάθε μέρα γίνονται, ειδικά στους κάδους. Δεν αφήνουμε κάδο για καθόλου κάδο. Ούτε μία μέρα κάδο για κάδο, ναι. Έχετε αλλάξει λίγο και το πρόγραμμα της Μεσοποταμίας εκεί. Της Μεσοποταμίας, ναι, διότι η διαδημά από τα μέρη της καραντίνας δεν μπορούμε να πετάξουμε πλέον σε αυτό το κοντέινερ τα σκουπίδια. Τα πηγαίνουμε κατευθείαν στο εργοστάσιο στην Κουζάνη. Μισό λεπτό, αυτό πρώτη φορά το ακούω. Μισό λεπτό. Υπάρχει από τη διαδημά εντολή ότι τα σκουπίδια από την καραντίνα δεν τα φέρνετε σε εμάς? Όχι. Κατευθείαν στη διαδημά στην Κουζάνη. Πάει κατευθείαν στο εργοστάσιο. Όχι εδώ πέρα, στο σταθμό. Για τώρα ποιο λόγο τα μαζεύουμε Πέμπτη και Παρασκευή. Για ποιο λόγο? Για διαφύλαξη. Δεν θέλουμε να τα αναμίξουμε με άλλα. Μάλιστα. Μάλλον γι' αυτό, για να διαφυλάξουμε. Υπό τον φόβο του κορονοϊού, λοιπόν, αυτό το ξέραμε, ότι τα σκουπίδια από την περιοχή της καραντίνας πάνε κατευθείαν διαδημά και όχι στο σταθμό μεταφόρτωσης του άλλου. Όχι στο σταθμό, όχι. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι στη Μεσοποταμία, ας πούμε, περνόταν Δευτέρα και Παρασκευή, τώρα παίρνονται Πέμπτη και Παρασκευή. Όπως και Κολοκυθού και Καλοχώρη. Έτσι. Αυτό γιατί, για να φεύγουν κατευθείαν, δηλαδή βολεύουν αυτές οι μέρες για να φύγετε κατευθείαν για διαδημά, έτσι. Επειδή γεμίζουμε δύο απορριμματοφόρα, είναι κοντά στους 20 τόνους, φεύγουν κατευθείαν στην Κουζάνη. Δεν σταματάνε καθόλου, λοιπόν, στο σταθμό. Επαναλαμβάνω, να κάτι που δεν το ξέραμε και το μαθαίνουμε σήμερα. Για προληπτικούς λόγους κτλ. Γι' αυτό μπορεί να υπάρχουν λίγες παρεξηγήσεις εδώ. Ο κόσμος νομίζει ότι δεν παίρνουμε τα σκουπίδια, αλλά δεν είναι έτσι. Μακάρι να μπορούσαμε να παίρνουμε κάθε μέρα, απλά δεν μας το επιτρέπουν. Άρα, λοιπόν, μπαίνετε. Πείτε λίγο τις περιοχές που μπαίνετε και ποιες μέρες μπαίνετε. Στις περιοχές της καραντίνας, Πέμπτη και Παρασκευή. Πέμπτη και τώρα Παρασκευή. Τα άλλα κανονικά, όπως γινόταν από κομιδί. Μάλιστα. Δεν έχουμε αλλάξει κάτι. Έχει κάνει προληπτική απολύμανση σε Μεσοποταμία και Κολοκυθού και η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Συνεργάζεστε γι' αυτά? Γιατί πρέπει να πούμε ότι έχουμε απολυμάνσει εξωτερικούς, κοινόχρηστους χώρους, δρόμους, πλατείες, Δημαρχείο, Κέντρο Υγείας Μεσοποταμίας. Συνεργάζεστε με την Περιφερειακή που θα πάτε εσείς? Βεβαίως. Αυτό το νοσοκομείο πηγαίνουν συνέχεια τώρα αυτοί. Πηγαίνουμε και εμείς απ' έξω, συνεργαζόμαστε συνέχεια. Συνέχεια βρισκόμαστε στον δρόμο. Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, και οι δύο φορείς και η αντιπεριφέρεια. Και ό,τι ψηφιδιάρχης μας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό, είναι κοντά μας. Και η στήριξη των δημών επίσης και υπηρεσιών. Όλο το 24ωρο. Ναι. Γιατί οι δήμαρχοι, οι υπάλληλοι, πιστεύω ότι όλοι δίνουμε το 100%. Ο κόσμος, βλέπω, το έχει δει αυτό, βοηθάει και ο κόσμος πάρα πολύ. Ναι. Και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Για άλλη μια φορά θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους υπάλληλους καθαριότητας που δίνουν την ψυχή τους πραγματικά. Έτσι. Χωρίς να έχει ωράριο, χωρίς να έχουμε Σαββατοκύριακα, είμαστε κάθε μέρα επιποδός. Κατάλαβα. Ωραία. Λοιπόν. Έτσι. Το καλό είναι ότι έχουμε σταματήσει τα κρούσματα. Ναι. Έτσι, δηλαδή αυτό εκεί πέρα. Ευελπιστούμε να είναι εδώ. Να ήταν ο τελευταίος θάνατος. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λιάμη. Μακάρι να είστε καλά, καλή συνέχεια. Βλέπουμε όμως ότι δυστυχώς υπάρχουν και άλλοι Καστοριανοί που είτε διακομίζονται σε νοσοκομεία Θεσσαλονίκης. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και κάποιοι Καστοριανοί που είναι ήδη διασωληνωμένοι με σοβαρή κατάσταση. Ευχόμαστε πολύ γρήγορα να είναι όλοι πίσω. Όλοι πίσω υγιέστατοι. Όλοι πίσω υγιέστατοι στα σπίτια τους, βέβαια. Και περιμένουμε βεβαίως με πολύ μεγάλη αγωνία Δευτέρα ή Τρίτη, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα, Δευτέρα ή Τρίτη, που ο κύριος Χαρδαλιάς θα ανακοινώσει παράταση ή μη των μέτρων. Ναι. Αυτές είναι δύο κρίσιμες μέρες, δεν το ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό. Δευτέρα ή Τρίτη, παράταση των μέτρων. Θα το δούμε. Ναι. Λοιπόν, okay. Κύριε Λιάμια, το μόνο που θέλουμε από εσάς είναι, γιατί εμείς θα το συνεχίσουμε αυτό το θέμα, γιατί το θεωρούμε πολύ σοβαρό, δείτε με ποιον τρόπο
Βγαίνουν οι Ρωμά από τον καταβλισμό της Κολοκυνθούς που βρίσκεται σε καραντίνα και περιφέρονται στα χωριά και στην πόλη, στους κάδους, μαζεύοντας πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Πρέπει να το δούμε άμεσα. Και πρέπει να το δούμε όλοι άμεσα. Αφού το λέτε ότι το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, τους έχετε δει κι εσείς ο ίδιος με τα μάτια σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.